Στη Σλοβακία παίξαμε ένα πολύ ωραίο μπασκετικά παιχνίδι, το διασκεδάσαμε καθ' όλη τη διάρκεια, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκαλεπτό. Κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια όλοι μαζί, δείξαμε κάποια πολύ καλά στοιχεία, αλλά κάποιες φάσεις ίσως λόγω έλλειψης συγκέντρωσης δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια που στο τέλος μας τύχησαν. Δεν σημαίνει κάτι αυτή η καλή απόδοση. Εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και θα βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά, ώστε έτσι να βγάζουμε αυτή την εικόνα σε κάθε παιχνίδι. Ο μέσος όρος είναι χαμηλός, η προετοιμασία κυλά πολύ ομαλά, ο ένας στηρίζει τον άλλο στις προπονήσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε οδηγίες και απόψεις για λάθη και καλές κινήσεις που κάνουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτή η εθνική έχει καλό μέλλον, πολύ ταλέντο. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Ρουμανία, θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα δουλέψουμε σκληρά στο γήπεδο με την καθοδήγηση των προπονητών μας, ώστε έτσι να έχουμε καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο παιχνίδι και ό,τι μας δώσει το παιχνίδι να το πάρουμε. Καλό όλο τον κόσμο, φίλο του μπασκετικού κόσμου της Κύπρου, να έρθει στο γήπεδο, να μας στηρίξει, να γίνει ο έκτος μας παίχτης, να μας δώσει την έξτρα όθηση που χρειάζεται κάθε αθλητής. Και εμείς υποσχόμαστε ότι θα του δώσουμε ένα ωραίο θέαμα.